Πολλές φορές μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά χωρίς να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι παρά τα προβλήματα που δημιουργεί ο Ερντογάν σε κάθε επίπεδο στις σχέσεις του με τη Δύση, η Δύση και ιδίως η Αμερική είναι διατεθειμένη να καταπιεί πολλά πράγματα, διότι φοβάται ότι ο Πούτιν μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα και σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή της Τουρκίας στο δυτικό σύστημα ασφαλείας είναι όρος εκτός μου κάνει. Γι' αυτό το λόγο, ενώ ο Ερντογάν είναι πολιτικά απομονωμένος, πάνε και τώρα πήγε στην Αμερική, η Τουρκία ως χώρα εξακολουθεί να εκτιμάται λόγω γεωπολιτικής θέσεως. Άρα, κανένας δεν τολμάει να θέσει στον Ερντογάν ευθέως τα ζητήματα που προκαλεί με την πολιτική του και προτιμούν να προβαίνουν σε δηλώσεις ότι αυτό που είπατε δεν είναι σωστό, κακώς έγινε η συμφωνία με τη Λιβύη, δεν τίθεται θέμα ελληνικής κυριαρχίας κτλ. Πιθανόν στο παραστήμιο να του φωνάζουν. Αλλά εδώ έχουμε και το άλλο ενδιαφέρον. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, τον ΗΠΑ, ταξίδευσε στην Τουρκία και συναντήθηκε με τον Καλίνη, τον Προεδρικό Σύμβουλο. Μία μέρα πριν γίνει η ανακοίνωση της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης για την περιοχή νοτίως της Κρήτης. Είναι βέβαιο ότι δεν του είπαν τίποτα τους Σάλιβαν. Είναι βέβαιο ότι δεν του είπαν ή μήπως έγινε τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι δεν του είπαν, διότι η ανακοίνωση των ΗΠΑ που έγινε αμέσως μετά είναι ότι η κυβέρνηση της Λιβύης, η προσωρινή, δεν έχει δικαίωμα να δεσμεύει τη χώρα με μακροπρόθεσμες συμφωνίες. Άρα. Εντάξει, καμιά φορά λέτε, κάτω από το τραπέζι άλλα λένε και τέλος πάντων δεν το ξέρουμε βέβαια. Δεν είχε λόγο να τον ενημερώσουν και να βγει να κάνει καπάκι αυτή την ερώτηση. Την απάντηση. Δεν λέει κάτι γενικόλογο, να τα βρουν μεταξύ τους με διάλογο. Ναι. Αυτά λύνονται με διάλογο, ξέρετε, θα πλέξουν. Ναι. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν μέσα πορευόμαστε και εμείς. Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες πάρα πολλές χώρες έχουν καταδικάσει τη Τουρκία και τη στάση της και επίσης έχουμε και ναυτικά γυμνάσια που κάνει η Ελλάδα με τη Γαλλία στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου που θα κάνει και στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά είναι σημεία που λαμβάνουν υπόψη από την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η περιφορά της Τουρκίας είναι φυσιολογική. Δεν είναι φυσιολογικό να βγαίνει ο πρόεδρος της χώρας και να λέει μάθε να κολυμπάς, θα έρθουμε ένα βράδυ και τέτοια πράγματα. Και να το λέει κάθε μέρα. Και όλο δεν έρχεται. Το λέει κάθε μέρα, αλλά δεν έρχεται. Ναι, προετοιμάζει ένα έδαφος όμως. Βεβαίως. Το είπε ως χαριτολόγημα. Ναι. Προετοιμάζει το έδαφος και κοιτάζει να δει βολιδοσκοπή, να δει ποιες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις. Είναι σαφές ότι δεν τον ικανοποιούν οι διεθνείς αντιδράσεις σε σχέση με αυτό που θα έχει. Θα προτιμούσε να υπάρχει αδιαφορία. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτός επιμένει στο σκοπό. Και όσο θα πλησιάζουν προς τις εκλογές, θα μπούμε σε μια φάση στην οποία η Τουρκία, άμα συνεχίσει έτσι, θα μπει και στη φάση πολλών παράλληλων, ταυτόχρονων, μικρών κρίσεων. Η περιοχή της Κρήτης είναι η μοναδική περιοχή της Ελλάδος όπου μαζί με τα Ιόνια, με το Ιόνιο, είναι οι δύο μοναδικές περιοχές της Ελλάδος όπου έχουμε οριοθετημένη περιοχή η Φαλοκρήτη και ΑΟΖΑ, αυτό είναι το δεύτερο. Εκεί έχουμε θεσπίσει και ΑΟΖΑ, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεν είναι όπως άλλες περιοχές όπου δεν υπάρχει οριοθέτηση, δεν έχει θεσπίσει. Υπουργέ μου, κάτω από την Κρήτη έχουμε ΑΟΣ. Ναι, στο σημείο της οριοθετήσεως με την Αίγυπτο. Μάλιστα. Στην υπόλοιπη Κρήτη. Από την Ανατολική Κρήτη μέχρι και τη Ρόδο, εκεί που είναι οριοθετημένη, ναι, με την Αίγυπτο, έχουμε ΑΟΣ. Είναι γεγονός. Η Δυτική Κρήτη. Στη Δυτική Κρήτη έχουμε δώσει αυτά τα τεμάχια τα οποία φτιάχνουν ένα αρκετά μεγάλο τμήμα, δηλαδή πρέπει να είναι στο μέγεθος σαν την Κρήτη. Τα έχουμε δώσει σε δύο. Ωραία. Οι Τούρκοι δεν θα προχωρήσουν σε γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης.
Και ο λόγος που δεν θα προχωρήσουν είναι γιατί δεν έχουν στοιχεία για να προχωρήσουν σε γεωτρήτη. Θα επιχειρήσουν πρώτα να κάνουν σεισμογραφικές έρευνες. Και τι θα κάνουνε? Θα πούνε ότι τις σεισμογραφικές έρευνες δεν τις κάνω εγώ για λογαριασμό μου. Τις κάνω για λογαριασμό των Λίδιων. Οπότε κακώς ασχολείται με μένα. Με τους Λίδιους πρέπει να ασχοληθεί και να τα βρει. Γιατί εγώ είμαι απλώς το πρόσωπο που βάζουν. Θα μπορούσα να είναι Νορβηγή, θα μπορούσα να είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το παιχνίδι τους στην περιοχή νοτίως της Κρήτης.